Όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις 11 Μαρτίου ανακήρυξε τον κορονοϊό ως πανδημία, η πλατφόρμα της Airbnb έπρεπε να αντιδράσει γρήγορα, βλέποντας μπροστά της τις ακυρώσεις λόγω πτώσης του τουρισμού. Στο δίλημα του ποιους θα πρέπει να δυσαρεστήσει, πελάτες ή συνεργάτες ιδιοκτήτες, διάλεξε τους δεύτερους. Αποφάσισαν ότι το καλύτερο για τη δουλειά τους θα ήταν να πάρει το μέρος του πελάτη, για το λόγο ότι άμα π.χ. εσύ κάνεις μια κράτηση μια εβδομάδα στα Χανιά και χάσεις τα χρήματά σου σε τόσο δύσκολες συνθήκες, δεν θα ξαναχρησιμοποιήσεις την πλατφόρμα. Από την άλλη όμως, η Airbnb είναι μονοπόλιο σε αυτό που κάνει, οπότε οι άνθρωποι που νοικιάζουν εκεί μέσα τα σπίτια τους δεν έχουν άλλη επιλογή από το να την ξαναχρησιμοποιήσουν, γιατί οι υπόλοιπες πλατφόρμες είναι πολύ μικρότερες. Έτσι, σε όσους τουρίστες ακύρωσαν την κράτησή τους από τις 14 Μαρτίου μέχρι τις 31 Μαΐου, η Airbnb επέστρεψε ολόκληρο το ποσό, ενώ οι ιδιοκτήτες πήραν μια πολύ μικρή αποζημίωση από την πλατφόρμα. Η αντιμετώπιση της Airbnb για αυτό το θέμα ήταν να μαζέψει, να συγκεντρώσει ένα fund 250 εκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο η ιδέα ήταν ότι θα σου επιστρέψει το 25% των χρημάτων που θα έπαιρνες στην περίπτωση που ένας πελάτης ακύρωνε την κράτησή του με την εκάστοτε πολιτική σου. Δηλαδή, άμα η πολιτική σου για την κράτηση σου γύριζε πίσω το 50% των χρημάτων, εσύ θα έπαιρνες το 25% αυτού του 50%, δηλαδή ένα 12,5%. Τα οποία είναι ψίχουλα. Στο εξής, η Airbnb θα ανακοινώνει στην αρχή της κάθε εβδομάδας την πολιτική της για τον υπόλοιπο μήνα. Αρκετοί ιδιοκτήτες όμως που δεν θέλησαν να ρισκάρουν να μείνουν άδειοι, καθώς οι πελάτες θα μπορούσαν στο παραπέντε να κυρώσουν χωρίς αποζημίωση την κράτησή τους, επέλεξαν να κυρώσουν οι ίδιοι τις κρατήσεις τους μέχρι τις 15 Μαΐου για να μην υποστούν το πέναλτι της αρνητικής κριτικής. Ουσιαστικά, η Airbnb έχει επεκτείνει τη δυνατότητα ακύρωσης στους πελάτες να πάρουν τα χρήματά τους πίσω μέχρι τα τέλη Ιουνίου αυτή τη στιγμή, και πολύ πιθανό να συμπεριλάβουν τον Ιούλιο. Οπότε, για πάρα πολλούς ανθρώπους και εμένα συμπεριλαμβανομένων, εγώ ακύρωσα όλες μου τις κρατήσεις για να ξεκινήσουμε μια φρέσκια χρονιά, μια φρέσκια προοπτική, ας πούμε, για το λόγο ότι άμα κάποιος μπορεί δύο μέρες πριν να ακυρώσει την κράτησή του και να χάσει όλα τα χρήματα, ουσιαστικά είναι δέσμιο, κρατάει όμοιο το ημερολόγιο σου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ακυρώσεις είναι σημαντικές. Από τις 30 κρατήσεις, για παράδειγμα, που είχε η επιχείρηση του κυρίου Χατζηγεωργίου, δύο επιβεβαίωσαν μέχρι στιγμής το ταξίδι τους. Το μεγαλύτερο πλήθος ήταν από Αμερική, 25 κρατήσεις, και οι υπόλοιπες 5 ήταν από Ευρώπη, από Αγγλία και από Γερμανία.